Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων και όλα δείχνουν ότι ύστερα από μια μεγάλη αναστολή που κράτησε παραπάνω από έναν χρόνο και έβγαλε το κέντρο από τη τροχιά ανάπτυξης που είχε, πλέον ξαναμπαίνει στην ίδια γραμμή. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το Σαββατοκύριακο, τι πρώτε ημέρε λειτουργίας του κέντρου, η προσέλευση του κόσμου έφτασε τι 5.000. Και αυτό παρόλο που οι συνθήκε δεν ήταν ευνοϊκέ, αφού το κύμα τη Κάρμελ έφερε χιονόπτωση και έκανε κρύο. Όμως με τον κατάλληλο συντονισμό των ανθρώπων του χιονοδρομικού σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου Καλαβρίτων, οι δρόμοι που οδηγούσαν προς το κέντρο, παρά τη συνεχόμενη χιονόπτωση, παρέμειναν καθαροί και δεν έκλεισαν. Όπως όμως δείχνουν η φετινή χρονιά θα είναι μια από τις μεγαλύτερες σε σεζόν αφού ήδη από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του όλες οι πίστες του χιονοδρομικού, ακόμη και αυτή της στίγας, είναι ανοιχτές και δέχονται κόσμο. Το άνοιγμα του χιονοδρομικού έφερε μια ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών τις μέρες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς στα Καλάβριτα, με το κέντρο να αποδεικνύει ότι είναι ένα βαρόμετρο για τον τουρισμό της πόλης και την κίνηση της αγοράς. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει των παραγόντων των καλαβρίτων, θα παίξει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην αύξηση τη επισκεψιμότητας και στι κρατήσει στα καταλήμματα κατά τη διάρκεια των ημερών εκείνων που μεσολαβούν ανάμεσα στι γιορτέ αλλά και τον μήνα του Ιανουαρίου, που οι πίστε αναμένεται να έχουν ακόμη πιο πυκνό χιόνι.